Σήμερα είναι η επέτειος της Ουκρανικής ανεξαρτησίας. Είναι ένα πράγμα το οποίο δεν είναι πια μόνο συμβολικό, αλλά έχει τη σημασία του, επειδή είμαστε μέσα σε μια πολεμική φάση. Η Ουκρανία ακόμα και τώρα παλεύει για να απελευθερωθεί από τον ρωσικό ζυγό, για να καταφέρει να απελευθερώσει κατεχόμενες περιοχές που υπήρχαν κατεχόμενες ήδη από την εποχή της εισβολής της Κρυμαίας. Το που ήταν αυτονόητο για μερικούς, ότι αυτά θα παραμείνουν ρωσικά εδάφη, σιγά σιγά απελευθερώνονται με τη βοήθεια βέβαια της Δύσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Πιο συγκεκριμένα τώρα η Δανία, η Ολλανδία και σήμερα η Νορβηγία αποφάσισαν να δώσουν F-16 στην Ουκρανία, γιατί χρειάζεται για την άμυνά της, χρειάζεται γιατί αλλιώς μπορεί η Ρωσία να κάνει ό,τι θέλει σε αυτόν τον τομέα, ενώ με τα F-16 θα πρέπει να είναι πιο μαζεμένη και να βλέπει τα πράγματα διαφορετικά, άρα θα είναι και ένα σήμα αποτροπής. Έχει σημασία γιατί οι Ουκρανικοί πιλότοι θα διδαχτούν από τους Έλληνες στην Καλαμάτα και είναι πολύ σημαντικό γιατί όλα αυτά συνδυάζονται και βλέπουμε ότι το ΝΑΤΟ έμπρακτα βοηθάει την Ουκρανία και είναι καλό να το έχουμε στο μυαλό μας για τη Σουηδία και για τη Φιλανδία, ακόμα όμως και για μια άλλη χώρα όπως είναι η Μολδαβία που δεν ανήκει στο ΝΑΤΟ. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι ότι την ημέρα που έχουμε αυτή την επέτειο, που κανονικά θα ήταν απλώς μια επέτειο, είναι υποχρεωμένος ο πρόεδρος να κάνει αναφορές στο τι γίνεται και να αναδείξει το γεγονός ότι υπάρχει πραγματικά ηρωισμός σε αυτή την αντίσταση ενάντια στην ρωσική εισβολή. Και ακόμα και οι εξελίξεις για τις οποίες ακούμε που δεν είναι επιβεβαιωμένες δείχνουν ότι η Ρωσία δεν έχει κανένα πρόβλημα να εξουδετερώνει ακόμα και δικούς τους ανθρώπους, γιατί πολύ απλά θεωρεί το Κρεμλίνο ότι πρέπει να έχει το πάνω χέρι σε όλα τα σημεία. Άρα για μας η συμβολή της Ουκρανίας σε αυτόν τον αγώνα είναι σημαντική και πρέπει ως χώρες της δημοκρατίας και της ελευθερίας να την ευχαριστήσουμε, γιατί αποδεικνύει ότι όταν ένας λαός δεν εγκαταλείπει τα εδάφη του και μάχεται ως το τέλος, τελικά καταφέρνει να νικήσει και είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση και για άλλες περιοχές που μας αφορούν και πιο άμεσα σε σχέση με τα κατεχόμενα, ότι όταν ο αγώνας συνεχίζεται και δεν έχεις γονατίσει, μπορείς όντως να απελευθερώσεις ακόμα και κατεχόμενα. Άρα, να είναι καλά η Ουκρανία, καλή επέτειος σε όλους τους ανθρώπους που το γιορτάζουν αυτές τις ημέρες και ειδικά σήμερα, αλλά πρέπει να καταλάβουν και αυτοί ότι είμαστε μαζί τους και συνεχίζουμε αυτόν τον αγώνα έως το τέλος, δηλαδή την απελευθέρωση της Ουκρανίας.